αλλά και ο Οικονομίδης για να δώσει στη σκητάλη στον Ιακωβάκη, ο οποίος είναι παλικαράς και ξέρει να τρέχει καλά. Ο Οικονομίδης υποτίθεται ότι είναι ο πιο αδύνατος από όλους και τρέχει ο Κανάλ για τους Ισπανούς, και αυτό δεν είναι καθόλου καλό για μας, γιατί ο Κανάλ είναι ο αθλητής που ήρθε, όπως είπαμε, χθες δεύτερος στα 400 μέτρα με πρώτο, αλλά είναι και 12 μέτρα με διαφορά. Πρώτο, με πρώτο τον Σούλτ, τον πανύψηλο 2 μέτρα αθλητή που τον βλέπετε εδώ να τρέχει μαζί με τον Κέιτα, τον πρωταθλητή της Γαλλίας. Δεν τρέχει ο Ρακίλ, ο οποίος δείτε, εντάξει, έχουμε περάσει. Έχουμε περάσει και μπορεί να κάνουμε και καλό χρόνο. Ανέβα, χρυσέ μου άνθρωπε, μη σταματάς. Έλα, μη κοιτάς τώρα. Τώρα είναι δυνατόν να κάνουμε, να φυλάμε και δυνάμεις. Έχασαν το πανελλήνιο ρεκόρ. Έχασαν το πανελλήνιο ρεκόρ. Τέλος πάντων, όχι, δεν τα έκανα, όχι, δεν τα έκανα. Καλά έκανε λοιπόν. Εγώ είχα λάθος. 3-0-3-55 ο πρώτος. Σωστά έκανε ο Ιακωβάκης. Ναι. Μην τον αδικήσουμε και όλα δεν σωστά. Τον αδικούμε. Δεν τον αδικούμε. 3-0-3-55. Λοιπόν, για τους πρώτους η Ελλάδα περνάει τρίτη. Και αν είχε το Σαρί θα μπορούσε να κάνει πολύ σπουδαία πράγματα σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Όμως, ας τους δούμε στο τελικό και ας τους ευχηθούμε να πάνε καλύτερα εκεί. Αυτά τα παιδιά που έτρεξαν πήγαν πάρα πολύ καλά και τα τέσσερις. Και κυρίως από την Πολωνία. Στην Πολωνία όπου μετέχει και ο Μακόβιακ. Λέγαμε για τον Μακόβιακ, ο οποίος είχε προβλήματα τραυματισμού εφέτος και δεν πήρε μέρος σε ατομικό αγώνισμα στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ο Στέλιος ο Δημόσιος, η ελληνική ομάδα για πρώτη φορά σε κούρσα 4x400 σε πανευρωπαϊκούς αγώνες. Ο Στέλιος ο Δημόσιος, ο οποίος πάντα πάει αργά τα πρώτα μέτρα και αναπτύσσει ταχύτητα στη συνέχεια. Εδώ τον έχει πλησιάσει πάρα πολύ ο Ιρλανδός πρωταθλητής. Ο Σούλτ έχει φτάσει τους Βρετανούς αλλά και τους υπόλοιπους αθλητές, και ο Δημότσιος θα ανέβει τώρα, θα ανέβει πάρα πολύ για να δώσει τη σκητάλη, να δούμε πώς θα τη δώσει. Πρώτα δίνει ο Γερμανός και ο Γάλλος. Έδωσε πριν από ο Δημότσιος, μπράβο, έδωσε πριν από τον Πολωνό τη σκητάλη. Έδωσε πριν από τον Πολωνό και ο Κούσης είναι αυτός που θα προσπαθήσει να κάνει το καλύτερο σε μια κούρσα όπου γίνεται μάχη. Η Γαλλία ήταν αυτή που πήρε κεφάλι στην κούρσα, μπήκε μπροστά στην εσωτερική, και έχουμε τον Γάλλο, τον Γάλλο και τον Γερμανό. Τον Γερμανό έρχεται και ο Εγκλέζος, έρχεται και ο Εγκλέζος από την εξωτερική, γίνεται μάχη. Ο Ελίας, ο Μάρτ Ελίας. Ο Μάρτ Ελίας είναι αυτός που θα πάρει τη σκητάλη, να τη δώσει στον Μπόλτς. Δείτε και τους εντυπωσιακούς Πολωνούς. Πέφτουν οι Γερμανοί. Έπεσαν οι Πολωνοί. Οι Γερμανοί έπεσαν. Ποιος τους έσπρωξε. Μόνος του έχασε. Όχι, τον έσπρωξε ο Πολωνός. Τον έσπρωξε ο Πολωνός. Τον έσπρωξε ο Πολωνός. Ο Τσέχος είναι πίσω από τον Έλληνα. Είναι ο Μιούζικ, είναι ο Παναγιώτης ο Οικονομίδης που κυνηγάει τους Γάλλους. Ο Πολωνός ήταν αυτός που έκανε το λάθος. Ο Πολωνός, ο οποίος ήταν φοβερός. Ήταν ο Πλάβκο, ο παγκόσμιος μεταλλητής των εφήβων στα 400 μέτρα με εμπόδια. Ο εμποδιστής, ο Μιούζικ, ακολουθεί τον Οικονομίδη των 400 μέτρα. Ο Μιούζικ είναι εντυπωσιακός, αντιθέτως έχει φοβερή επίδοση και είναι γρήγορο στα τελευταία μέτρα. Ανεβαίνει και δίνει μάχη. Μάχη και να δούμε πού θα πάρει ο Ιακουβάκης. Ο Ιακουβάκης είναι καλός. Μπροστά παίρνει η Βρετανία με τον Κέινς. Ακολουθεί η Ρωσία και μετά η Πολωνία, η Γαλλία, η Τσεχία, η Ιρλανδία, ο Ιακουβάκης για την Ελλάδα και τελευταίος ο Γερμανός. Ο Ιακουβάκης θα προσπαθήσει να ανέβει. Έχει σημασία και η επίδοση που θα κάνει. Είναι καλός σκηταλοδρόμος. Αλλά για την Ιρλανδία τρέχει ο Μακάρθι. Ο Μακόβιακ θα κάνει την επίθεση όπως κάνει κάθε φορά. Ο Μπορζακόφσκι είναι αυτός που τρέχει για τη Ρωσία. Είναι πολύ γρήγορος. Μπορζακόφσκι, Κέινς. Δεν είναι εύκολο να χάσει. Δεν είναι εύκολο να χάσει ο Κέινς. Ο Μπορζακόφσκι κάνει μεγάλη προσπάθεια. Ο Κέινς όμως θα κερδίσει. 3-0-1-25. Τρίτη. Και έκανε καταπληκτική κούρσα ο Ιακωβάκης. Έφτασε, για το όνομα του Θεού, λίγο ακόμα και θα το πέρναγε. Έφτασε τον Ιρλανδό. Φοβερό ήταν. Ήταν μια ακόμα
μια μεγάλη κούρσα. Ήταν ακόμα και στο τέλος. Αυτή την κούρσα, ναι. Νίκο. Ακόμα και στο τέλος. Λίγο από τον Πολωνό και έχασε το βηματισμό του. Η Πολωνία ήταν πολύ μεγάλο λάθος αυτό που έκανε ο Πολωνός. Αν ήθελε να περάσει, δεν είναι να το απλώνει τα χέρια του. Δεν είναι box, δεν είναι ring ο στίβος. Πρέπει να ανοίξει και τα βγει από δεξιά ή αριστερά. Οι Βρετανοί είχαν πολύ μεγάλη ομάδα, παρότι έγινε η αλλαγή και έτρεξε πρώτος ο Σουλτ, δεν μπόρεσε να πάρει τη διαφορά που ήθελε ο προπονητής του. Και αυτό σημαίνει... Και εκείνο που διαπίστωσα εγώ ότι την καλύτερη κούρσα στην πρώτη διαδρομή την έκανε ο Γάλλος, ο Ντεζόν. Οι Γάλλοι λογικά στο τέλος της κούρσας δεν θα είχαν την εξέλιξη που έφερε ο πρώτος της δρομέας, αλλά οι Γερμανοί, παρότι χρησιμοποίησαν τον γρηγορότερο δρομέα τους ως πρώτο, δεν πήρε διαφορά, ήταν αδύνατο να κερδίσει τους Βρετανούς και ας ολοκλήρωνε την προσπάθειά της η ομάδα της Γερμανίας χωρίς να έχουμε την πτώση του τρίτου αθλητής της. Βλέπουμε τον Μακόβιακ, τον Κέινς και τον Μπορζακόφσκι. Η Ελλάδα κατέλαβε την 7η θέση με 3-0-4-26 πίσω από την Ελλαδία που έκανε 3-0-4-13. Τι μεγάλη μάχη έγινε μέχρι το τέλος. Ο Μπορζακόφσκι μπορεί να κερδίζει τρέχοντας έτσι όταν... Τα δίνετε, μόνο ο χρόνος δεν μας ενδιαφέρει σε αυτή την κούρσα. Θέλαμε σίγουρα μια θέση στην εξάδα και πιστεύω ότι την αξίζαμε. Οι καιρικές συνθήκες ήταν αντίξωες. Φυσικά ήταν αντίξωες για όλους. Με πολλά εμπόδια, με προξήματα, η κούρσα ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε πιο δυνατό. Ο Γιώργο. Η τρίτη αλλαγή πώς ήταν για σένα, είχαμε κάτι προξήματα, κάτι πεσήματα εκεί. Είδαμε, έπεσε ο Γερμανός κάτω. Ο Τάσιβε αναγκάστηκε να επιδείξει για να μπορέσει να συνεχίσει την κούρσα. Αυτά συμβαίνουν σε τέτοιους αγώνες. Δώσαμε ό,τι μπορούσαμε, έγινε ό,τι είναι δυνατόν. Από εκεί πέρα πιστεύω θα έχουμε περισσότερο πείσμα και πίστη για να κάνουμε κάτι καλύτερο. Ερικλή, δεν έχω τον χρόνο σου στο Flying Star. Εδώ νομίζω η εκτίμησή μας και από πάνω τα παιδιά που σχολιάζαν ήταν για ένα καταπληκτικό Flying Star. Τελικά 7η θέση. Δεν ήταν αρκετό. Τι να πω τώρα, εντάξει. Να δούμε αν θα γίνει κάποια ένσταση πρώτα απ' όλα. Διότι έχει γίνει ένα σπρόξιμο. Ένα αθλητής έχει πέσει κάτω, ξανασηκώθηκε. Ο Πολωνός έσπρωξε. Ο Γάλλος έκανε τρεις διασκηνισμούς στο χόρτο. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Χαριτολογώντας μπορώ να πω ότι τα έχει πάρα πολύ ωραία τεχνική στο πέρασμα του Γερμανού αθλητή. Αν είναι ώρα για να λέμε για ένα αστείο. Τέλος πάντων, ήταν μια πολύ καλή προσπάθεια και για τα παιδιά και νομίζω ότι η μεγάλη σκυτάλη αξίζει, αν όχι την ίδια προσοχή με τη μικρή, ίσως και λίγο περισσότερο βάσει των αποτελεσμάτων των τελευταίων 2 ετών. Παίρνω αυτό που είπε ο Περικλής, Τάσο, Γιώργο και Περικλή, για να πω το εξής, ότι κακά τα ψέματα, στην Ελλάδα οι σκυτάλες δεν έχουν την ίδια πρόοδο με τα ατομικά σας αποτελέσματα ολονών. Πού οφείλεται αυτό, Τάσο? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς πού οφείλεται. Ίσως ότι δεν κάνουμε και δεν χρειάζεται τόσο πολύ αλλαγές, αλλά στις μικρές σκυτάλες σίγουρα χρειάζονται πιο πολύ προπόνηση για να μεταξύ τους τα παιδιά. Εμείς, όπως φαίνεται και η προσπάθειά μας, πρώτη φορά μπαίνει 4x400 σε τελικό πανευρωπαϊκό πρωταθλήματος, δείχνουμε ότι έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες για διάκριση. Προσπαθούμε όσο περισσότερο μπορούμε και πιστεύω ότι με τον καιρό το επιτυγχάνουμε. Να ρωτήσω τον Γιώργο, από την εμπειρία τώρα του Μονάχου, τι κρατάς για τον εαυτό σου? Κρατάω καταρχήν, όπως είπες και εσύ, την εμπειρία και πιστεύω ότι αποκτώ περισσότερη οικειότητα σε αυτούς τους αγώνες και με το καιρό θα μπορούμε πλέον και σε ατομικά και σε ομαδικά αγωνίσματα, κυρίως στα 400 και στις σκυτάλες, να πηγαίνουμε ακόμα πολύ καλύτερα. Και να τελειώσουμε από εδώ, από τη μυθή ζώνη, με έναν από τους διακριθέντες αυτού του πρωταθλήματος, τον Περικλή Ιακωβάκη. Περικλή, θέλω το δικό σου συμπέρασμα και για τη σκυτάλη, την 7η θέση και κυρίως τη δική σου 5 στα 400 εμπόδια. Εντάξει, ναι. Για μένα είναι κάτι πολύ σημαντικό σε αυτή την ηλικία να περνάς τέτοιες εμπειρίες, να έχεις τέτοια βιώματα, τα οποία είναι αυτά που λέω εγώ, ότι μια τέτοια επιτυχία ή τέλος πάντων μια πολύ καλή διάκριση σου δίνει κουράγιο να συνεχίσεις 2-3 χρόνια προπόνηση χωρίς να κάνεις ούτε ένα αγώνα. Χαριτολογώντας. Εντάξει. Καλά να είμαστε. Όλα τα άλλα θα έρθουν. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Σας το εύχομαι ολονών. Καλή δύναμη για τη συνέχεια, παιδιά. Λοιπόν. Νίκο, από εδώ τελειώσαμε τη μεικτή ζώνη. Να ευχαριστήσουμε όλους τους τεχνικούς που ήταν αυτές τις μέρες εδώ σε αυτές τις αντίξωες συνθήκες. Το 3, dann Pernia. 400 Meter Hürden der Männer. Mit einer ganz guten Besetzung, muss man sagen. Mit dem Südafrikaner Lülin Herbert. Aber erstmal der Reihe nach. Auf der Bahn 1 Florian Sams. Zweiter der österreichischen Meisterschaften. Bestleistung 51,14.
Da hat man natürlich bei allen Wettbewerben jeweils ein oder zwei Österreicher eingeladen. Gibt ihnen die Chance, sich hier zu präsentieren vor dem eigenen Publikum. Der Band 2, der Brite Anthony Borsomuto, 28 Jahre alt, Halbfinalist in München. Bestleistung in diesem Jahr 48,90. Und Sie sehen schon, also die Qualität dieses Feldes ist gar nicht so ohne. Und einer, der sich immer mit dem Rücken zum Startblock zeigt, bevor es dann auf die Plätze gilt, Lulian Herbert, der Bronzemedaillengewinner von Sydney, Vizeweltmeister 97, läuft am Anfang des Jahres immer fantastische Zeiten in der Höhenlage von Südafrika. Dieses Jahr schon 48,02. Und er hat aufsteigende Tendenz. Er gewann ja das Meeting in Helsinki. Und er, der 28-jährige Amerikaner Eric Thomas, Halbfinalist von Sydney, Sieger in Zagreb. Er auf der Bahn 4 und auf der Bahn 5 vor ihm der Saudi, der in Los Angeles trainiert unter John Smith, Silbermedaillengewinner von Sydney und WM-Vierter von Edmonton. Und die große Überraschung auf der Bahn 6. Jiří Muzik, ich glaube, mit ihm hatte keiner gerechnet. Jeder hatte gedacht, es gibt einen Zweikampf Mori gegen Diagana. Aber er gewann Silber in München. 48,46 dort im Halbfinale gelaufen. Und der EM-Fünfte, der seine Saisonbestzeit im Halbfinale lief mit 48,99. Perikles Yakovakis. Und die Griechen, die sind ja im Kommen, das haben wir gesehen. Sie bereiten sich ganz gezielt vor auf die Olympischen Spiele in Athen 2004. Und auf der ganz äußeren Bahn Stepan Tesarik, der EM-Sechste von München aus der Tschechischen Republik. Ja, der Seriensieger, der schont sich für seinen nächsten Auftritt dann in Brüssel, wenn es ums Gold geht. Felix Sanchez, der auch die Weltjahresbestzeit hält, die lief er ja in Zürich am vergangenen Freitag, 47,35 Sekunden. Er ist ja einer von vier Athleten, die noch im Kampf um die Goldbarren sind. Aber konzentrieren wir uns hier auf die 400 Meter Hürden. Top-Favoriten, Band 3, 4, 5 und 6. Herbert auf der Bahn 3, Eric Thomas auf der 4, Al-Somali auf der 5. Also, guter Start von Eric Thomas, Lulian Herbert. Aber Al-Somali, der Mann aus Saudi-Arabien, geht hier an wie die Feuerwehr. Eric Thomas versucht, den Abstand nicht zu groß werden zu lassen. Eric Thomas ganz leicht in Führung. Dann der Mann aus Saudi-Arabien auf der Bahn vor ihm, aber Eric Thomas mit etwa 4-5 Metern Vorsprung. Das täuscht natürlich jetzt kommen sie gleich auf die Zielgerade. Und jetzt der Mann aus Saudi-Arabien vorne, Eric Thomas hat Schwierigkeiten. Hadi Al-Somali in Führung und Eric Thomas kommt nochmal jetzt die letzte Hürde. Der Mann aus Saudi-Arabien gewinnt die 400 Meter Hürden und die Zeit 48,19 Sekunden. Sehr, sehr gute Zeit hier in Linz. Ja, also ein prima Rennen, schönes Duell zwischen dem Mann aus Saudi-Arabien und Eric Thomas. Stabhochspringer sind bei 5,60 Meter. Harvey, der US-Amerikaner, ist gerade ausgeschieden. Richard Spiegelburg ist im Wettbewerb mit drei Podia. Έρχεται λοιπόν η σειρά του Περικλή Ιακωβάκη και των άλλων αθλητών του αγωνίσματος των 300 μέτρων πεδιοδίων για να κάνουν το δικό τους αγώνα. Το πανελλήνιο ρεκόρ βέβαια είναι μεγάλο εδώ. Το έχει ο Περικλής Ιακωβάκης. Εμείς είδαμε τον ανυφατήρα αθλητή του Πανελευσυνιακού που ήρθε με 54-29 ρεκόρ και έκανε στον προκριματικό το πρωί 54-23. Βελτίωσε την ατομική του επίδοση. Ο Παπάζογλου, αθλητής των Τρικάλων, ήρθε και αυτός έκανε βελτίωση στην ατομική του επίδοση. Από 55-43 φετινή έκανε 54-12. Ο μικρός Ιακωβάκης είναι αυτός, ο Σωτήρης, και αυτός έκανε ρεκόρ. 52-78 είχε
το είχε πετύχει στην Έδεσα πριν από λίγο καιρό, έκανε 52-50. Ο μεγάλος ο Γιακουβάκης, ο αδερφός του Σωτήρη, έχουμε δύο αδέλφια εδώ, ο Περικλής, ο μεγάλος Έλληνας πρωταθλητής, ο κορυφαίος, αυτός που έχει το πανελλήνιο ρεκόρ με 48-66, αυτός που έχει μία από τις καλύτερες επιδόσεις φέτος στον κόσμο με 49-12. Είναι αυτός που τρέχει στην διαδρομή νούμερο 4. Ο Πλάτωνο Καβέλας, που βλέπετε εδώ, είναι αδελφός του Άρη του Καβέλα, που ήταν ο νικητής των 100 μέτρων εχθές. Είναι και αυτός καλός αθλητής, 51-48 έχει κάνει φέτος, και ο Γιάννης, ο Γιαννάκης Ιωάννου, αθλητής του Ολυμπιακού, με 52-19, φετινή ατομική επίδοση που έκανε το πρωί ο Κυριάκος του πελασγού Λάρισας. Το βλέπετε και τις ατομικές του επιδόσεις, καθώς και ο Κωστικιάδης του Πανελληνίου που τρέχει στην εξωτερική. Έχει σημασία να δούμε βέβαια πόσο καλά θα πάει, πόσο θα μπορέσει να βελτιώσει ή όχι την φετινή ατομική του επίδοση ο Περικλής Ιακουβάκης, ο οποίος βέβαια δεν έχει, θα πρέπει να πούμε, αντίπαλος σε αυτή την κούρσα. Ο αντίπαλος είναι ο εαυτός του και ο αδελφός του, ο μικρός αδελφός του, ο οποίος τον έχει μπροστά του και θα θέλει να του μοιάσει βέβαια. Έχει λοιπόν μπροστά πίσω του τον αδελφό του και μπροστά τον αδελφό του Άρη του Καβέλα. Ο Περικλής Ιακουβάκης, 23 ετών, της Αθλητικής Ένωσης Λεχενών, όπως και ο αδελφός του. Θα τον δούμε σε μια κούρσα όπου θα προσπαθήσει να κάνει την μεγάλη επίδοση. Το ρεκόρ των αγώνα 49-33 το είχε σημειώσει πέρυσι εδώ στα Τρίκαλα και ίσως θα ήθελε να το βελτιώσει. Δείτε το πόσο γρήγορα πέρασε πάνω από το εντυπωσιακή η εμφάνισή του, πόσο γρήγορα περνάει πάνω από τα εμπόδια, τα περνάει και δεν τα πηδάει όπως άλλοι. Και δείτε πόσο εντυπωσιακός είναι στα πρώτα 200 μέτρα, η κλάση του είναι τεράστια, πέρασε με πολύ μεγάλη διαφορά από όλους τους υπόλοιπους αθλητές του αγωνίσματος. Ο Περικλής Ιακουβάκης που θα μπει εδώ στην τελική ευθεία, ενώ πίσω ο Πλάτωνο Καβέλας δίνει μάχη με τον Γιαννάκη Ιωάννου, αλλά έχασε. Περικλής Ιακουβάκης θα είναι ο πρώτος, ο αδερφός του πάει να πάρει τη δεύτερη θέση. Περικλής Ιακουβάκης πάει για μεγάλο ρεκόρ και θα το κάνει 49-53. Και δεύτερος είναι ο αδερφός του. Και τρίτος είναι ο Πλάτωνο Καβέλας και τέταρτος είναι ο Ιωάννου. Ο Καβέλας είχε μια ατυχία στο 7ο εμπόδιο όπου κόντευε να πέσει. 49-53 λοιπόν για τον Περικλή Ιακουβάκη που έτρεχε μόνος του, που χωρίς αντίπαλο κατάφερε, δείτε τον εδώ, να περνάει με πολύ μεγάλη άνεση πάνω από τα εμπόδια με αυτό το στυλ το μοναδικό που έχει και να πηγαίνει προς τον τερματισμό για να σημειώσει την μεγάλη επίδοση που λέγαμε. Και δείτε πίσω τη μάχη που γίνεται, όπου ο Πλάτωνο Καβέλας, ο οποίος λίγο έλεψε να πέσει, ο Ιωάννου, ο Γιαννάκης ο Ιωάννου του Ολυμπιακού από την εξωτερική και ο Σωτήρης ο Ιακουβάκης από την εσωτερική δίνουν μάχη για τη δεύτερη θέση και τη δεύτερη θέση την πήρε ο μικρός Ιακουβάκης. Να πάμε όμως στην Αθήνα για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι εδώ. Άκυρο το άλμα της μικρής αθλήτριας. Για να πάμε στο Γιάννη Θεοδωρακόπουλο. Πριν από λίγο, στα 400 μέτρα μετεμποδίων, τη δύο αδέλφια, ο Περικλής και ο Σωτήρης Ιακουβάκης, ανεβαίνουν στο βάθρο, πήραν τις δύο πρώτες θέσεις, τις δύο από τις τρεις πρώτες θέσεις. Ο Περικλής βεβαίως ως πρωταθλητής ήταν εύκολα πρώτος. Νομίζω Περικλής 49-53, πόσο κάπου εκεί έτσι. 53, έδωσε λογικά το επίσημο θα είναι 52, δίνει περίπου ένα πάνω από το πρώτη ένδειξη. Λοιπόν, για σένα ο αγώνας ήταν εύκολος, δεν ξέρω, κυνηγούσες κάποιο χρόνο μεγάλο, μπορούσες, πώς ήταν η κούρσα. Πριν έρθω εδώ πέρα, έλεγα ότι θα δούμε τη μέρα του αγώνα πώς θα είμαι, τι καιρό θα έχει, τι διάθεση θα έχω. Δυστυχώς δεν θα μπορούσα να τρέξω γρηγορότερα, λόγω ενός μικρού προβλήματος που είχα. Ένα συνάχη που με έπιασε από το air condition, αλλαγή, ζέστη, κρύο, που γίνεται στα περισσότερα ξενοδοχεία που είναι πολύ κρύο. Βγαίνεις έξω, έχει πάρα πολύ ζέστη. Και άρπαξε ένα πολύ καλό κρύωμα. Με αποτέλεσμα να μην μπορώ να κοιμηθώ καθόλου δύο μέρες εξαιτίας του μπουκώματος. Και εντάξει, αυτά τώρα είναι μικρές λεπτομέρειες. Το θέμα είναι να είσαι καλά
Εντάξει, παρόλα τα προβλήματα αυτά, τα οποία εντάξει δεν είναι μυϊκά, αλλά όπως και να το κάνει, σου χαλάει λίγο τη διάθεση, λίγο τον ύπνο, δεν αισθάνεσαι και τόσο καλά στο κεφάλι κτλ. Είναι καλή επίδοση. Χωρίς συναγωνισμό είναι καλή επίδοση. Απλώς δεν ήρθε η μεγάλη, γιατί φέτος ξεκίνησες πάρα πολύ καλά και είσαι καλά, έτσι. Ναι, ξεκίνησα με 67, έκανα 12 στο Μιλάνο, 49-12 στο Μιλάνο, με πολύ καλό συναγωνισμό. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι έχω ψηλοφορτώσει από το Μιλάνο και ύστερα. Έβαλα περίπου 10 μέρες αρκετή προπόνηση, ξέροντας ότι μπορεί να μην είμαι καλά εδώ, έχοντας την πολυτέλεια να το κάνω αυτό. Ενώ στον Μπρούνο Τζάουλι κυρίως, που θα έχω δύο δυνατές κούρσες και κατά πάσα πιθανότητα μετά των τσικλητηρίων εδώ πάλι. Οπότε ήταν ψηλά αναμενόμενο. Απλώς περίμενα μήπως όλα πάνε καλά και βγει κάτι καλύτερο. Για το Σωτήρι που ήρθε τρίτος τελικά, τι έχεις να πεις, το αδερφό σου? Όχι, Γιάννη, δεν είσαι τρίτος. Δεύτερος ήρθε, Γιάννη. Ο Σωτήρις είχε κάνει μια καταπληκτική προσπάθεια φέτος. Ήταν στην ουσία ο άνθρωπος που βοήθησε και εμένα πάρα πολύ και την προπονήτριά μας που δεν είναι συνέχεια μαζί. Στο να κάνουμε την προπόνηση καλά μαζί, μεθοδικά, να έχουμε μια τεχνική άποψη παραπάνω, μια βοήθεια μέσα στην προπόνηση. Νομίζω ότι το άξιζε. Εγώ που ξέρω τι προπόνηση έχει κάνει, ξέρω από πρώτο χέρι δηλαδή, το άξιζε. Και όσοι μας έχουν δει να κάνουμε προπόνηση μαζί, πιστεύω ότι δύο πράγματα θα πούνε. Σωτήρη, ακούς τον αδερφό σου. Νομίζω κάποια μέρα πρέπει να τον κερδίσεις. Αλλά είσαι 3 χρόνια μικρότερος. Έχεις μέλλον μεγαλύτερο. Σε δύο προπονήσεις, λέω, έκανε ένα ξεπέταγμα μπροστά. Γιάννη, έχουμε 200 μέτρα. Εντάξει, αυτός ο σκοπός δεν είναι να πάω να κερδίσω τον αδερφό μου. Κάνω την προσπάθειά μου. Είμαι, όπως είπατε, 3 χρόνια μικρότερος. Είμαι 20 χρονών τώρα. Από εκεί και πέρα συνεχίζουμε. Καλή ελληνική συμμετοχή. Ένας από τους νέους, τους μεγάλους, τους πιο ελπιδοφόρους Έλληνες αθλητές είναι σε αυτή την κούρσα των 400 μέτρων με τεμποδίων. Είναι ο Περικλής Ιακωβάκης, τρέχει στην τέταρτη διαδρομή. Είναι σε μια κούρσα όπου έχει με βάση τις επιδόσεις 4-5 καλύτερους από αυτόν αθλητές. Είναι μέσα στους 4-5, μάλλον 3 καλύτερους από αυτούς. Ο ένας είναι ο Ρόριζον, Βρετανός, αθλητής του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου. Έτρεξε μαζί του στο προβάδισμα των Ευρωπαϊκών Συλλόγων και κέρδισε τη Βαλένθια πριν από λίγο καιρό. Νικητής στους αγώνες κοινοπολιτείας, 48-14 ατομικό ρεκόρ, 49-01 φέτος. Δεύτερος στην Ευρώπη. Αυτός είναι ο Μάιλαρντ, ο Γάλλος, ο Σεμπάστιαν Μάιλαρντ, πρώην δεκαθλητής. Από τους αθλητές που έχουν εντυπωσιάσει φέτος, από το 50-22 πήγε στο 49-10. Ο κόσμος αποθεώνει όμως το δικό τους, έναν θρύλο του Ιταλικού στίβου, τον Φαμπρίτσιο Μόρι, 5 φορές πρωταθλητής, ας το πούμε, κυπελούχος Ευρώπης. Σε αυτούς τους αγώνες έχει κερδίσει τα τελευταία χρόνια 5 φορές. 2001-2002 και από το 96 είχε κερδίσει. Ο Περικλής Ιακωβάκης, παγκόσμιος καθητής εφήβων, μεγάλες επιτυχίες πέρσι, 48-66 το μικρό ρεκόρ, 49-12 φέτος στο Μιλάνο, εδώ στην Ιταλία, τέταρτος στην Ευρώπη. Ο Πολωνός ο Μίστακ από τους νέους στο αγώνισμα, 51-06 ανερχόμενος. Ο Κρίστιαν Ντούμα, Γερμανός, πρωταθλητής Ευρώπης των εφήβων πριν από 2 χρόνια, 50-23. Εδώ είναι ο Ιταλός ο Ιβάνο Ροντρίγκες, 49-27 ατομικό ρεκόρ, 49-91 φέτος. Είχε φτάσει στο Έντμοντον, στο προηγούμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα μέχρι τον ημιτελικό. Και ένας άλλος από τους μεγάλους, αλλά και στην ηλικία αυτός, 32 χρόνων, ένα χρόνο μεγαλύτερος από τον Ρόλινσον, που τρέχει στην ένα, στην άλλη μεριά δηλαδή, τον Βρετανό, ο Μαθσένκο, ο Ρώσος, που έχει κερδίσει διάφορα πράγματα. Πέρσι στο Μόναχο, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ήταν 7ος πάντως, στην κούρσα των 300 μέτρων με τεμποδίο, αλλά ήταν δεύτερος στα 4x400, πέμπτος φέτος στην Ευρώπη πάντως. Έχουμε λοιπόν εδώ την κούρσα, το δεύτερο της Ευρώπης, τον Ρόλινσον, πρώτος Ευρωπαίος είναι ο Τσέχος Μούζικ, η Τσεχία δεν μετέχει. Οπότε ο καλύτερος και ο δεύτερος Ευρωπαίος είναι ο Ρόλινσον από το 1, ο Μάιλαντ ο Γάλλος από το 2 είναι τρίτος Ευρωπαίος, ο Ιακωβάκης το 4, που για να δούμε πώς πηδάει, ναι, μαζί με τους άλλους και αρχίζει να ανεβαίνει από εκεί ο Περικλής, κυνηγάει τον Μίστακ, τον Πολωνό που είναι στην 5η, αρχίζει και πηδάει μαζί με τους πρώτους. Είναι στην 4η διαδρομή. Ναι, πηδάει δεύτερος. Για να το δούμε, πάει πάρα πολύ καλά. Και έχουμε από την εξωτερική τον Ματσέγκο το Ρώσο που αρχίζει να βγαίνει δυνατά. Ο Ιακωβάκης κυνηγάει και από μέσα ο Ρόλινσον πηδάει τώρα τρίτος ο Ιακωβάκης. Από μέσα φεύγει, αν και είναι δύσκολα τα πράγματα από τη διαδρομή, από ο Ρόλινσον ο Βρετανός που έχει βγει μπροστά. Ο Ιακωβάκης είναι πίσω, τον κυνηγάνε ο Μόρι ο Ιταλός και απ' έξω
πίσω ο Μαστέγκο, ο Ρόλης, ο Νεϊακοβάκη κρατάει, καταπληκτικό είναι δεύτερος. 48-44 για τον μεγάλο Βρετανό, τον αθλητή του Πανελληνίου, που κερδίζει, είχε κερδίσει άλλη μια φορά το 2000 στο Γκέισκεν στην έδρα του, εδώ κερδίζει και εκτός έδρας την πρώτη θέση. Ξαναβλέπουμε τον Γιακοβάκη στη μέση, γιατί τρέχει στην έδρα διαδρομή. Το Βρετανό, παρά το γεγονός ότι έτρεχε στην εσωτερική, σε αυτή την διαδρομή που είναι θανατηφόρα, μπορώ να πω, για τους αθλητές, ιδιαίτερα στα 200 και 400 μέτρα. Όμως τα κατάφερε, είναι πολύ δυνατός, δεν παίζεται πραγματικά και το δείχνει εδώ καθαρά. Και τερματίζει πρώτος, ακολουθούμενος από τον Περικλή Ιακωβάκη, που τερματίζει στην δεύτερη θέση. Ο Ιακωβάκης Γιάννη είναι πάντα πολύ δυνατός στα τελευταία μέτρα. Και είδες όταν βγήκε μαζί με τους υπόλοιπους δρομής και την ώρα που φαινόταν είναι με άλλους τέσσερις πάει, δυνάμωσε, αλλά είναι πρώτο αθλητή. Στην δεύτερη διαδρομή είναι η Ρωσία με τον Νουσόφ πρώτο αθλητή. Στην τρίτη διαδρομή η Μεγάλη Βρετανία με τον Ρόιλισον, τον εμποδιστή, στην πρώτη διαδρομή. Στον αθλητή του Πανελληνίου. Οι περισσότεροι από αυτούς τους μεγάλους αθλητές που είδατε αυτό το διήμερο θα είναι την Τρίτη στα Τρίκαλα, που γίνονται τα τσικλητήρια που διοργανώνει ο Πανελλήνιος για να πάρουν μέρος σε αυτό το πολύ μεγάλο, σε ένα από τα μεγαλύτερα μήτυχ του κόσμου. Εδώ είναι, στο 4 είναι η Γαλλία και στο 5 η Ιταλία. Η Ιταλία με πρώτο τον Μπαρμπέρι. Στο 6, στην 6η διαδρομή η Ελλάδα με τον Στέλιο το Δημότσιο να τρέχει πρώτος. Ο Γκούσης θα είναι ο δεύτερος. Ο Τσόμος θα είναι ο τρίτος και ο Ιακωβάκης τέταρτος. Στην 7η διαδρομή η Πολωνία με τον Βάλεντσακ. Και στην 8η διαδρομή η Γερμανία με τον